Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι από το διάλειμμά μας. Επειδή λαμβάνω και κάποια μηνύματα στο Facebook, το οποίο το έχω ανοιχτό στη διάρκεια της εκπομπής, θέλω να διευκρινίσω για μία ακόμη φορά ότι το δείγμα γραφής, ο τίτλος της εκπομπής μας, είναι ένας αστεϊσμός και δεν είναι ανορθόγραφος αυτός ο τίτλος. Το δείγμα με ήττα το χρησιμοποιούμε εμείς με την έννοια του δείγματος που σημαίνει τσίμπημα, δάγκωμα. Είναι ένας αστεϊσμός τον οποίο κάνουμε από την αρχή αυτής της τηλεοπτικής σεζόν, θέλοντας να πούμε ότι εμείς εδώ καταθέτουμε το δικό μας δημοσιογραφικό δείγμα γραφής κάθε μέρα. Το δείγμα γραφής είναι αυτό το οποίο δίνει το κύρος, την αξιοπιστία ή την αναξιοπιστία σε έναν οποιοδήποτε δημοσιογράφο. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε, και εδώ είναι το κομμάτι του αστεϊσμού, είναι ότι θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολλές φορές το δείγμα γραφής το δικό μας, το δημοσιογραφικό, μπορεί να είναι ενοχλητικό για κάποιους άλλους. Και όταν η δημοσιογραφία είναι έστω και ελάχιστα ενοχλητική, είναι μια καλή δημοσιογραφία. Εμείς αυτό μάθαμε από τους δασκάλους μας. Έτσι λοιπόν, σπέβδω για μία ακόμη φορά να διευκρινίσω ότι δεν είμαστε ανορθόγραφοι, απλώς κάνουμε έναν αστεϊσμό. Και για τους φίλους που το παρατηρούν έτσι με τα μηνύματά τους, είμαι υποχρεωμένος να το απαντήσω για να μην μας παίρνετε για ανορθόγραφους που δεν είμαστε. Λοιπόν, καλησπερίζω και καλωσορίζω στο στούντιο τον κύριο Χρήστο Μπαξεβάνη. Ο κύριος Χρήστος Μπαξεβάνης είναι υποψήφιος διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι νομικός. Και ήδη διδάκτορος. Διδάκτορος, συγγνώμη. Εδώ και 3 χρόνια, δεν πειράζει. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, σας έκοψα λιγάκι από το γεγονός. Απλώς με γυρίσατε πίσω μερικά δεν χρόνια. Δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό να σας γυρίσω. Όχι, εντάξει, είναι ευχάριστα. Ωραία κουραστήκατε, προφανώς κουραστήκατε πολύ για να πάρετε τον τίτλο αυτόν, οπότε δικαιωματικά τον αξίζετε. Κύριε Μπαξεβάνη, ασχολείστε με τα θέματα των προσφύγων και γι' αυτό και έτσι σας απευθύναμε την πρόσκληση να έρθετε εδώ στην εκπομπή να κάνουμε μια κουβέντα σε σχέση με αυτό το μεγάλο ζήτημα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το προσφυγικό είναι η μεγάλη πρόκληση του 2015. Νομίζω ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε προκλήσεις γύρω από τη μετακίνηση πληθυσμών, ωστόσο το 2015 η κατάσταση ξεπέρασε κάθε προηγούμενη χρονιά. Όπως διαβάζω σήμερα, μόνο στην Ελλάδα, μόνο στα ελληνικά νησιά και μόνο τους 10 πρώτους μήνες του 2015 έφτασαν περίπου 500.000 πρόσφυγες. Και νομίζω ότι αυτό το νούμερο από μόνο του δίνει και τη διάσταση της πρόκλησης αυτής. Να σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να σας καλησπερίσω και εσάς και τους τηλεθεατές σας. Πράγματι, όχι μόνο και του επιστημονικού ενδιαφέροντός μου που ασχολούμαι με τα ζητήματα προσφυγικού δικαίου και μεταναστευτικής πολιτικής, είχα και την ευκαιρία 2 χρόνια να υπηρετήσω στην Αρχή Προσφυγών, στην Υπηρεσία Ασύλου, μια νεοσύστατη υπηρεσία για τα ελληνικά δεδομένα, λειτουργεί από το 2013. Οπότε θα προσπαθήσω μέσα και από το επιστημονικό και από το εμπειρικό να εισφέρω στην κουβέντα μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το 2015 νομίζω ότι θα χαρακτηριστεί ως μια χρονιά προσφυγικής κρίσης και νομίζω ότι και το 2016 δυστυχώς θα πάει κάπως έτσι. Είναι απόλυτα σωστό ο αριθμός. Είμαστε ήδη στο 500.000 στην Ελλάδα, ενδεχομένως και να το έχουμε ξεπεράσει πλέον. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο μέσος, ότι ημερησίως σε ό,τι αφορά τις αφίξεις, μιλάμε για έναν αριθμό 6 με 7.000 ημερησίως ανθρώπων, που βέβαια μετά ξεκινούν το μεγάλο ταξίδι προς τα πάνω. Οπότε με αυτή την έννοια οι ρυθμοί είναι αμήλικτοι και θα έπρεπε να μας προβληματίσουν ακόμα περισσότερο όσο θα χειροτερεύουν οι καιρικές συνθήκες και άρα αυτό σημαίνει ότι θα αυξάνεται και ο αριθμός των θυμάτων που ήδη βλέπουμε το Αιγαίο να μετατρέπεται σε έναν υγρό τάφο, δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι. Το ζήτημα είναι πόσο η Ευρώπη είναι αποφασισμένη, έτοιμη και ικανή να ανακουφίσει το προσφυγικό κύμα. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πολυσύνθετο του προσφυγικού και του μεταναστευτικού ευρύτερα, υπό την έννοια ότι έχει χώρες προέλευσης που γεννούν τις ροές. Έχει τις χώρες όπου θα είναι οι transit χώρες, όπως λέμε, που θα περάσουν για να καταλήξουν, και έχει και τις χώρες του τελικού προορισμού. Άρα, με αυτή την έννοια, εμπλεκόμεθα πάρα πολλοί παίκτες, ας το πούμε έτσι, στο ζήτημα του προσφυγικού. Από εκεί και πέρα, η Ευρώπη έχω την αίσθηση ότι κάνει βήματα, αλλά δεν είμαστε στο ικανοποιητικό εκείνο στάδιο που θα λέγαμε ότι δίνουμε μία ολιστική και μία οριστική. Ναι, καλά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο για ένα κοινωνικό φαινόμενο όταν αυτό γεννιέται. Σε καμία περίπτωση δεν θα το περίμενε κανείς αυτό. Ακριβώς. Όμως γίνονται βήματα. Δηλαδή, το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι συνειδητοποιήθηκε ότι αυτό δεν είναι ζήτημα ενός κράτους.
Ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια κατά κύριο λόγο εγκαλούνται η Ελλάδα και οι ευρύτεροι χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου ότι δεν προβλέπουν ή δεν κάνουν ό,τι χρειάζεται για την φύλαξη των συνόρων τους και την αναχέτηση των ροών. Σήμερα πια δεν το συζητάει κανείς σε εθνικό επίπεδο, το συζητάει τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό, για να μην μπω και σε διεθνές, αν λάβουμε υπόψη την συνάντηση των ηγετών της Ευρώπης, 11 του μηνός, μαζί με εκπροσώπους από την Μέση Ανατολή, την Αφρική, χώρες δηλαδή αυτές. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά το ζήτημα έχει πολλά επίπεδα προσέγγισης και ανάλυσης. Άρα λοιπόν στα θετικά θα πίστωνα το γεγονός ότι μπήκε επιτέλους αυτό το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης. Άρα αυτό δείχνει ότι στην πράξη, μόνο ότι δεν καταργήθηκε τυπικά το Δουβλίνο 2, πλέον 3, αλλά στην πράξη αντιλήφθηκε η Ευρώπη ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τον κανόνα της πρώτης χώρας εισόδου, όπου θα καταγράφει και θα κρατάει όλο αυτό το μεγάλο όγκο ανθρώπων. Μπαίνει στη λογική λοιπόν της αλληλεγγύης και του μοιράσματος της ευθύνης, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται ακόμα πάρα πολλά. Και όταν θα έλεγα πάρα πολλά, θα έλεγα δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι οι διελεύσεις με ασφάλεια, δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Δηλαδή, για ποιο λόγο θα πρέπει να μπαίνουν σε κίνδυνο όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να περάσουν από την Τουρκία στην Ελλάδα και να μην συζητήσουμε την απευθείας μετακίνηση των ανθρώπων από την Τουρκία. Η Τουρκία είναι χώρα κλειδί και θα πρέπει να πιεστεί για να αναλάβει και αυτό το δικό της μερίδιο. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει ήδη πολύ, έχει 2 εκατομμύρια προσφύγους η Τουρκία, για να το λέμε έτσι, να δίνουμε όλη την εικόνα. Αλλά επειδή η θέση της είναι τέτοια, το να μετακινηθούν απευθείας. Είναι αυτό το οποίο εγώ προσωπικά το έλεγα έτσι από την πρώτη φορά που έτυχε να κάνω το ρεπορτάζ. Από τη στιγμή που ξέρετε ότι σε αρχές του καλοκαιριού η χώρα μας απαγόρευε στους ανθρώπους αυτούς να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Και μάλιστα έχουν συλληφθεί και οδηγοί ταξί επειδή υποτίθεται ότι μετακινούσαν κάποιους ανθρώπους από τη Θεσσαλονίκη στην Ιδωμένη, για παράδειγμα. Και τους μεταχειρίστηκαν οι αρχές, κάποιους από αυτούς, σαν διακινητές. Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Και υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν να περπατάνε όλη την απόσταση. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι πήγαν από την Θεσσαλονίκη στην Ιδωμένη με τα πόδια, οικογένειες ολόκληρες. Μου έτυχε να κάνω κι εγώ το ρεπορτάζ. Και λέγαμε από τότε, από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η ροή δεν μπορεί να αποκοπεί. Και αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στην Ελλάδα για να φύγουν. Γιατί να τους ταλαιπωρούμε και γιατί να μην τους μετακινούμε οργανωμένα. Χρειάστηκε να περάσουν 5 μήνες για να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα συζητάμε, εδώ και αρκετούς μήνες, και λέμε ότι γιατί θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, αφού η ροή δεν μπορεί να αποκοπεί, έτσι, κακά τα ψέματα. Γιατί θα πρέπει να υποβάλουμε αυτούς τους ανθρώπους στη δοκιμασία διέλευσης του Αιγαίου, που έχουμε και τόσους νεκρούς. Γιατί δηλαδή από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα περάσουν, δεν μπορούμε να την κόψουμε τη ροή. Γιατί θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε κάποιους διακινητές Τούρκους ζάμπλουτους με $1,000 το κεφάλι για να τους περνάνε με τις λαστιχένιες βάρκες απέναντι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι? Ξέρετε, καμιά φορά στην άσκηση της πολιτικής λείπει αυτό που λέμε η κοινή λογική. Δηλαδή δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερα ευφυές ή επαναστατικό να σκεφτείς δηλαδή ότι δεν πρέπει πλέον και ειδικά εν μέσω πλέον χειμώνα που οδεύουμε να συνεχίσει να γίνεται από εκεί η ροή. Μάλιστα θα σας έλεγα ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες λένε ότι η Ευρώπη και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει επίσημα μέσα στο 2016 πρόταση για να γίνεται απευθείας μετακίνηση από Τουρκία, Λίβανο και Ιορδανία. Είναι μια πρόταση στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν μπορούμε να πάμε το 2016. Είναι πάρα πολύ αργά. Αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει συζητηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή ή τουλάχιστον να συζητήσουμε έστω για κάποια hot spots που λέμε ούτε άλλο ότι στην Ελλάδα. Τώρα, κύριε Παξεβάνη, η εκτίμησή σας ποια είναι? Η Ευρώπη μπορεί να απορροφήσει όλο αυτό το προσφυγικό κύμα? Γιατί έχουμε ακούσει πολλά να λέγονται και στις συνόδους κορυφής και στα ευρωπαϊκά φόρα. Ακούμε για παράδειγμα ότι μπορούμε να απορροφήσουμε μόνο το κύμα της Συρίας. Ότι δεν θέλουμε τους πρόσφυγες από το Πακιστάν ή το Αφγανιστάν. Ότι θα πρέπει να κλείσουμε τη μεταναστευτική ροή από άλλες χώρες πλην της Συρίας. Mm-hmm. Αυτό πόσο μπορεί να προσφέρει λύσεις από τη μία και πόσο μπορεί να εφαρμοστεί κατά την άποψή σας? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να απαντήσουμε εάν το κλείσιμο των συνόρων, έτσι, ή μια τέτοιου είδους προσέγγιση,
συνάδει με τους διεθνείς κανόνες, στις οποίες είναι δεσμευμένη και η Ελλάδα και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Και πόσο πρακτικά μπορεί και να. Και μετά, βέβαια, και πρακτικά. Πρώτα απ' όλα, σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, κάτι αντίθετα παράνομο. Διότι υπάρχει το δικαίωμα κάθε ενός να προσεγγίσει και να ζητήσει άσυλο. Τώρα, αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα από την αξιολόγηση στο ποιος είναι πρόσφυγας και στο ποιος είναι οικονομικός μετανάστης. Οπότε αυτός θα πρέπει να επαναπροωθηθεί στη χώρα προέλευσής του. Μεγάλη κουβέντα, γνωρίζετε πλήρως το θέμα. Αλλά καταρχήν το να κλείσουμε τα σύνορα ή να πούμε ότι επιλέγω ποιον δέχομαι, αυτό και δεν συνάδει με τους διεθνείς κανόνες. Δεν είναι και πρακτικό, δηλαδή. Για να αξιολογήσω ποιο είναι πρόσφατο και ποιο είναι μετανάστη, πρέπει πρώτα να τον δεχτώ και να τον αξιολογήσω. Δεν μπορώ δηλαδή από μακριά βλέποντα τον έρχεται να πω ότι εσύ είσαι, εσύ δεν είσαι, έτσι. Αλλά πέραν αυτού θα έλεγα ότι δεν συνάδει και με τι ευρωπαϊκέ αξίε και αρχέ και τι ιδρυτικέ συνθήκε και αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα το προσφυγικό, έτσι όπω εξελίσσεται, είναι ένα μεγάλο crash test, ένα μεγάλο τεστ δοκιμασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο αρχών τη και σε επίπεδο συνοχή. Που είπατε, αν όλοι αυτοί εδώ οι άνθρωποι έχουν δυνατότητες ένταξης την επόμενη μέρα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, και είναι βέβαια και ένα ζήτημα ασφαλείας συνόρων. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε μόνο θεματικά, ούτε μόνο το ανθρωπιστικό το κομμάτι, ούτε όμως βέβαια και μόνο το κομμάτι της ασφάλειας των συνόρων ή της ενός φόβου ότι θα αλλοιωθεί η συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Είναι θέμα πολυσύνθετο και άρα με αυτή την έννοια χρειάζονται πολλαπλές πολιτικές. Για να επιστρέψω λοιπόν στο αρχικό σας ερώτημα, θα έλεγα ότι προφανώς θα πρέπει να δούμε όχι. Έτσι λίγο αριθμητικά μπορούμε τόσους, παίρνουμε τόσους, αφήνουμε τόσους, αλλά να προετοιμαστούμε στις υποδομές και ως προς την αξιολόγηση των αιτημάτων αυτών, δηλαδή να τύχουν σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρτ την αξιολόγηση των αιτημάτων τους και δευτερευόντως οι υποδομές όσον αφορά την υποδοχή τους. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ πόσο είναι έτοιμη η Ευρώπη, πόσο έχει κάνει ένα εσωτερικό διάλογο με τις κοινωνίες της, βλέπετε πόσο ανεβαίνουν οι ξενοφοβικές φωνές και στη Γερμανία και αλλού στην Ευρώπη και αυτό, ξέρετε, όσο και αν δεν είναι αποδεκτό, είναι κατανοητό και για να μην παρεξηγούμε να σας πω τι ακριβώς εννοώ. Όσο αυξάνει η οικονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο καθυστερεί η πολιτική της ενοποίησης, και σε όλα αυτά προστίθεται και το προσφυγικό, αντιλαμβάνεστε ότι ο συνδυασμός μπαίνουν είναι πολλά εκρηκτικός. Δύσκολα μαζί. Ακριβώς. Τώρα κύριε Μπαξεβάνη, γιατί ουσιαστικά η Ελλάδα είναι μια χώρα διέλευσης. Δεν είναι η αρχή του διαδρόμου, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο κύριος Τσίπρας, είναι ο διάδρομος. Αν θες να κλείσεις τον διάδρομο, δεν τον κλείνεις στη μέση, τον κλείνεις στην αρχή, είπε ο κύριος Τσίπρας, προκειμένου να τονίσει τις ευθύνες της Τουρκίας όλη αυτή την ιστορία. Τώρα όμως αυτό το οποίο μας απασχολεί εμάς. Και είναι κάτι το οποίο, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως πολύ ορθά, μπαίνουν πολλά θέματα μαζί, θέματα κοινωνικής συνοχής, θέματα λιτότητας, θέματα οικονομικής, θέματα κοινωνικής συνοχής. Μπαίνουν έτσι εξαιρετικά χοντροκομμένα τα θέματα αυτά σε μια κοινωνία η οποία υποφέρει σήμερα από τη λιτότητα. Το θέμα που υπάρχει είναι εάν αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή εγκλωβιστούν στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι περνάνε 7-8 χιλιάδες άνθρωποι την ημέρα στα ελληνικά νησιά και φεύγουν 4-5 χιλιάδες από την Ιδωμένη προς τα πάνω, σημαίνει ότι έχουμε μία νορμάλ κατάσταση. Εάν όμως δυσχεραθεί η κατάσταση στη Γερμανία, η Γερμανία είναι μια σοβαρή χώρα που άμα θα πει ότι θα κλείσω τα σύνορά μου, θα τα κλείσω. Το ίδιο και η Αυστρία. Επίσης, η Σλοβενία, η Κροατία ή η Σερβία και τα Σκόπια επίσης μπορούν να κλείσουν τα σύνορά τους με φράχτες ή με οτιδήποτε άλλο, γιατί ακριβώς δεν έχουν το πρόβλημα που έχουμε εμείς στο Αιγαίο. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε φράχτη στο Αιγαίο. Τι θα γίνει λοιπόν εάν για κάποιον α ή β λόγο η Ευρώπη αποφασίσει ότι εγώ, η Γερμανία για παράδειγμα, πει ότι εγώ αρκετούς πήρα. Πήρα 30, 40, 50 χιλιάδες ανθρώπους, αρκετούς πήρα, δεν μπορώ να απορροφήσω άλλους, κλείνω τα σύνορά μου, από εκεί και πέρα ας αναλάβουν και οι άλλοι τις ευθύνες τους. Πολύ φοβάμαι δηλαδή ότι αυτό το ντόμινο θα φτάσει σε μια Ελλάδα η οποία Ελλάδα δεν θα μπορέσει να αμυνθεί έναντι του προβλήματος όπως μπορούν να κάνουν οι επόμενες του διαδρόμου του προσφυγικού χώρες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι σχεδόν εφιαλτικό αν το σκεφτεί κανείς. Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να το συζητήσουμε παρά μόνο σε υπόθεση εργασίας όπως το κάνουμε τώρα εδώ. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αφιβολία ότι υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Άρα αυτό σημαίνει ότι και η Ευρώπη και η Ελλάδα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη και δεσμευμένη
στο πώς θα λύσει το θέμα. Δεν μπορεί δηλαδή να το λύνει βλέποντας και κάνοντας ή αναλόγως με το πώς συμπεριφερθεί η μία ή άλλη χώρα, γιατί μία αν ξεκινήσει να κλείνει τα σύνορα, στο τέλος θα φτάσουμε στην Ελλάδα και η οποία απλά μετά θα φτάσει στην. Έχει κυριολεκτικά έκρηξη στο εσωτερικό της. Γι' αυτό λοιπόν είχα πει και στην αρχή ότι αν δεν μπούμε σε μία λογική υποχρεωτικού μηχανισμού επανεγκατάστασης, δηλαδή όχι. Αυτή τη στιγμή κάποιες χώρες συμμετέχουν. Αυτό όμως πρέπει να το διεκδικήσουμε από την Ευρώπη. Αυτό ακριβώς. Και πρέπει και η Ευρώπη να το συνειδητοποιήσει. Και πρέπει αυτό να μεταξελιχθεί σε μια απόφαση της Συνόδου Κορυφής. Ακριβώς. Δεν το έχουμε δει όμως ακόμα, ούτε ως πρόταση. Όχι. Κάτι ψηλίζει η γερμανική πλευρά, η οποία ανάμεσα σε όλα τα άλλα έχει πει και αυτό ότι πρέπει να πάμε σε υποχρεωτικό μηχανισμό μεταγκατάστασης. Δηλαδή, υποχρεωτικά όλοι συμμετέχουμε με το ποσοστό μας και δεσμευόμαστε σε αυτό σε βάθος χρόνου. Διότι διαφορετικά, αν είμαστε σε αυτή την λογική ότι λειτουργούμε λίγο οικειοθελώς, λίγο εθελοντικά και λίγο βλέποντας και κάνοντας, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να συμβεί και αυτό το οποίο ακριβώς. Και κάτι τελευταίο. Ο αριθμός των 50.000. Στον οποίο συμφώνησε η ελληνική κυβέρνηση σε βάθος χρόνου να παραμένουν στη χώρα μέσα φυσικά από ένα πλέγμα οικονομικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας φαίνεται μεγάλος, αρκετός, αβάσταχτος ή βατός? Θα σας πω το εξής. Η συγκεκριμένη συμφωνία προσωπικά θα τη χαρακτήριζα ως ετεροβαρή. Υπό την έννοια ότι έχει πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μεγάλες δεσμεύσεις για την Ελλάδα, χωρίς σαφείς αντίστοιχα δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ποιο θα είναι ακριβώς το ύψος της χρηματοδότησης, σε ποια σημεία θα γίνουνε. Αυτό το κομμάτι της επιδότησης ενοικίου, δηλαδή, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό, δηλαδή πρέπει να δούμε πού θα γίνουνε οι χώροι προσωρινής φιλοξενίας. Πόσο θα είναι αυτό το περιβόητο προσωρινή φιλοξενία? Γιατί ξέρετε, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Δηλαδή, αυτό είναι ο φόβος μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι λίγο ασαφείς οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πολύ σαφέστατες οι δεσμεύσεις, έστω και σε βάθος χρόνου, της ελληνικής πολιτείας. Οπότε δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Και να σας πω και κάτι τελευταίο έτσι, πάλι έτσι. Το αποφύγαμε αυτόν τον κίνδυνο, θέλω να πιστεύω. Αλλά σκεφτείτε τι θα γινόταν εάν με όλο αυτό. Το πρόβλημα το προσφυγικό και μεταναστευτικό που βιώνει η Ελλάδα. Με όλα τα δικά της προβλήματα, βέβαια, έτσι μαζί με όλα αυτά. Κάποια στιγμή υλοποιόταν και αναγκρέξει, τι θα γινόταν. Δηλαδή, μια Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ασταμάτητη ροή μεταναστών και προσφύγων. Ναι, καλά, τώρα μου θυμίζετε και κάτι ροϊκά που λέγαμε παλιότερα. Θα το κάνουμε κούκι και θα στείλουμε αυτό και τα λοιπά. Ακριβώς. Και θα στείλουμε όλους τους τζιχαντιστές πάνω. Τα χαζά αυτά τα οποία λέγαμε διάφοροι τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κύριε Παξεβάνη για την κουβέντα. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις σας. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.